Στις 11 Αυγούστου, ο Δημήτρης Αντωνίου, που είναι παραπληγικός συγγραφέας, θέλησε για πρώτη φορά στη ζωή του να περάσει τις διακοπές του σε ένα νησί και συγκεκριμένα στη Θάσο. Το ταξίδι του όμως μετατράπηκε σε Γολγοθά όταν εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του στο χώρο στάθμευσης, αφού το φεριμπότ δεν διέθετε ασανσέρ για αναπηρικά αμαξίδια. Μου ήταν λίγο ξαφνικό, γιατί παρότι ξέρω ότι είμαστε αρκετά πίσω σε θέματα αντιμετώπισης και σε θέματα ευαισθησίας γύρω από την αναπηρία, αλλά είδα πλοία τα οποία δεν ήταν λογικό να μην πληρούν τέτοιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, από τα λίγα που ξέρω, επειδή ας πούμε και σε θέατρο που χρειάστηκε κτλ., ένα ναυατόρι το βάλανε σε μικρό χρονικό διάστημα. Ήταν δηλαδή μια προσθήκη που είναι και εφικτή. Μετά την περιπέτεια που έζησε, αποφάσισε να δημοσιεύσει το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δώσει ο αρμόδιος υπουργός εντολή στο Λιμενορχείο Καβάλας να διερευνήσει την υπόθεση. Ωστόσο, επισημαίνεται πως σύμφωνα με τους προθυμιακούς κανονισμούς, πλοία κάτω των 30 μιλίων δεν είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν ασανσέρ. Μικρότερα πλοία που κάνουν προθυμιακές γραμμές, εκεί όσα δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ασανσέρ, και μιλάμε για αυτά τα λεγόμενα παντόφλες, εκεί υποχρεούται ο καπετάνιος να έχει δύο ανθρώπους να έχουν μια εκπαίδευση το πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση. Σε μεγάλες διαδρομές υπάρχουν, αλλά και αυτό δεν είναι απόλυτο, γιατί μπορεί να μην έχει γίνει συντήρηση στο ναυατόρι και να πούνε το άτομο σε αμαξίδιο ότι με δική σου ευθύνη το χρησιμοποιείς, έχουμε να το κάνουμε συντήρηση 3 χρόνια. Άμα θέλει, δοκιμάζει. Η δημοσιοποίηση του προβλήματος είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν και άλλες καταγγελίες στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς παρόμοια προβλήματα έχουν και οι ηλικιωμένοι αλλά και οι μητέρες με τα καροτσάκια που ταξιδεύουν με πλοία. Από τη στιγμή που είχε υποχρέωση να χρησιμοποιεί το νευατόριο καμίων χωρίς κυρώσεις, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε χάρη κάνουν σε κανέναν. Αφορούνται να έχουν κάποια πράγματα και πρέπει να το καταλάβουν. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, την ευθύνη των ελέγχων κάθε πλοίου την έχει ο κατατόπους λιμενάρχης. Ενώ αν χρειαστεί, θα γίνουν ακόμα και αλλαγές στον κανονισμό των προθυμιακών γραμμών.